καλωσορίστε σε άλλο ένα βίντεο. Όπως μπορείτε να δείτε, έχω μόλις αγοράσει καινούργιο φακό. Έχω πάρει τον ευρυγόνιο της Κάνων. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο χωριό μου στην Αριδαία και ανεβαίνω ένα κλισάκι το οποίο έχει αρκετή ανηφορίτσα. Και όπως έχετε δει και από τον τίτλο, μετακομίζω στο εξωτερικό. Πραγματικά εδώ πέρα έχει πάρα πολύ ζέση αυτή τη στιγμή. Είναι συγκεκριμένα 21 Ιουνίου και εγώ αύριο πετάω 9 η ώρα το πρωί. Και πάμε να σας εξηγήσω τους λόγους τους οποίους φεύγω. Και γενικά θέλω να κάνω αυτό το βιντεάκι πριν φύγω από εδώ πέρα. Αρχικά θέλω να πω πως προφανώς φεύγω Ευρώπη, δεν πάω κάπου πιο μακριά. Οπότε θα μπορώ να έρχομαι, όλες οι αποστάσεις είναι πολύ κοντά με τα αεροπλάνα. Αλλά ναι, όπου και να πας, όταν αποφασίζεις κάπου να φύγεις, αφήνεις πίσω τον τόπο σου και ξεκινάς κάτι νέο από την αρχή. Φτάσαμε σε κλισάκι. Αυτό εδώ είναι. Είναι πολύ γνωστό spot για άραγμα, γενικά στο χωριό. Γι' αυτό το λόγο ήρθα και εγώ εδώ, γιατί είναι ήσυχα. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το 2023 ξεκίνησα να σπουδάζω στο Δημόσιο ΙΕΚ Βόλου ως διασώσεις πλήρωμα ασθενοφόρου. Εκείνη την περίοδο ο αδερφός μου μόλις είχε φύγει εξωτερικό, πιο συγκεκριμένα Γερμανία, και έτσι εγώ όσο σπούδαζα είχα και τον αδερφό μου να δουλεύει στο εξωτερικό και είχαμε επικοινωνία γενικά και μου έλεγε τα πράγματα πώς είναι εκεί, πώς είναι να δουλεύεις, τι μισθοί παίζουν και γενικά μου εξηγούσε τη ζωή στο εξωτερικό. Εγώ παράλληλα όσο σπούδαζα σκεφτόμουν το ενδεχόμενο να ακολουθήσω κι εγώ την πορεία του αδερφού μου, δηλαδή να πάω κι εγώ στο εξωτερικό και να βρω εκεί πέρα μια δουλειά. Αλλά εκείνη την εποχή είχα βάλει ένα στόχο να τελειώσω σχολή, να βγω διασώστης και να μπω κυρίως είτε στα ΕΚΑΒ είτε σε κάποια ιδιωτική κλινική. Βέβαια αυτά όλα άλλαξαν διότι με το που τέλειωσα το β' εξάμηνο το 2023, τον Μάιο πιο συγκεκριμένα, πήρα την απόφαση να την κόψω στη μέση και να μπω στον ελληνικό στρατό. Το ΙΕΚ αφού ήταν δημόσιο μπορούσα να το συνεχίσω και εδώ πέρα στην Έδεσα που είναι σχεδόν δίπλα σε μένα και δεν θα χρειαζόταν να πληρώνω νίκη, είτε στα Γιαννιτσά που είναι και αυτά σχετικά δίπλα, οπότε σίγουρα δεν θα την έχανα διότι στα ΙΕΚ κατοχυρώνεις τα εξάμηνα και μπορείς να τη συνεχίσεις όποια άλλη χρονιά θες. Άρα αποφάσισα να κόψω την αναβολή μου και να μπω στο στρατό και μετά να συνέχιζα είτε το ΙΕΚ είτε να πήγαινα κι εγώ εξωτερικό. Πριν τρεις μέρες, μόλις έγινα πολίτης, τέλειωσα την 9μηνη στρατιωτική μου θητεία. Πιο συγκεκριμένα ήμουνα στην Κύπρο. Άρα έπρεπε να κάτσω και να πάρω την απόφαση αν θα φύγω Γερμανία, είτε να συνεχίσω το γάμα και δέλτα εξάμηνο της σχολής μου εδώ πέρα. Έκανα κάποιες συζητήσεις κυρίως με τον εαυτό μου και τον αδερφό μου και κατέληξα να φύγω κι εγώ στο εξωτερικό. Όπως όλοι ξέρουμε, έξω οι ευκαιρίες είναι πάρα πολλές σε σύγκριση με την Ελλάδα και γενικά όλο το σύστημα λειτουργεί καλύτερα. Η μισθή είναι πάρα πολύ καλή και αφού έχω καταλάβει ότι γενικά δεν είμαι άνθρωπος που μπορώ να ζήσω με τον βασικό μισθό της Ελλάδος και θέλω να κάνω πράγματα είτε με το YouTube είτε ταξίδια είτε γενικά θέλω να κάνω πράγματα, είμαι 21 χρονών, αν δεν τα κάνω τώρα δεν ξέρω πότε θα τα κάνω πραγματικά. Πάω με χαμηλά expectations, διότι αν πάω με υψηλά και είναι δύσκολα θα πέσω αρκετά ψυχολογικά, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι πιο δύσκολο από εδώ δεν παίζει να είναι. Θα είναι δύσκολη η αρχή, θα πρέπει να προσαρμοστώ κυρίως στο κλίμα το καινούριο. Βέβαια δεν θα έχει τόση ζέστη όσο έχει εδώ πέρα. Όσο βλέπετε αυτό το βίντεο εγώ είμαι ήδη εκεί πέρα, οπότε θα έχω διαμορφώσει μια γνώμη για τη χώρα, την πόλη, τη δουλειά γενικά. Τη ζωή εκεί πέρα. Πραγματικά δεν είναι και ότι καλύτερο να φεύγεις από τον τόπο σου, αλλά νομίζω ότι αν βρεις κάποια ευκαιρία έξω που είναι πολύ καλύτερη από εδώ πέρα, πάνε, ρισκαρέτο. Δυστυχώς ή ευτυχώς, εδώ πέρα τα πράγματα έχουν γίνει πολύ δύσκολα, ειδικά για την ηλικία μου, 18-25. Η μισθή είναι πάρα πολύ χαμηλή και για να τα βγάλεις πέρα πρέπει να μένεις με τους γονείς σου. Ξέρω παιδιά που έχουν φτάσει 25, 28, 30 χρονών και μένουν ακόμα με τους γονείς τους και βγάζουν 800 ευρώ το μήνα. Εγώ δεν θέλω να ακολουθήσω αυτό το μοτίβο. Θέλω να ανεξαρτητοποιηθώ όσο πιο νωρίς γίνεται, χωρίς να επηρεάζω κανέναν. Και νομίζω πως αυτός πρέπει να είναι ο κάθε στόχος ενός ατόμου που μόλις τελειώνει το σχολείο. Να ανεξαρτητοποιηθεί, να βρει μια δουλειά και να κάνει αυτά τα πράγματα που θέλει να πετύχει και τους στόχους. Θέλω, όπως είπα, το content να βελτιωθεί πάρα πολύ, γι' αυτό αγόρασα και αυτό το φακό. Είναι ο ευρυγόνιος της Κάνων. Blog είναι ό,τι καλύτερο, γιατί την μπορείτε και βλέπετε πανοραμικά και δεν είστε εγκλωβισμένοι στα 18mm που ήμουν πριν. Πάρτε ρίσκα, μην κολώνετε. Αυτή η ηλικία είναι για να δοκιμάζεις πράγματα και όχι για να κολώνεις. Αν χρειαστεί να παρατήσεις τη σχολή σου για κάτι καλύτερο, κάντο. Εντάξει, δεν λέω να είσαι στο τελευταίο εξάμηνο και να τα παρατήσεις.
Λέω ότι ας πούμε, αν στον πρώτο χρόνο βρεις κάτι καλύτερο, ακολούθα αυτό που πιστεύεις και μη σκεφτείς ότι θα αφήσω μια σχολή πίσω ή οτιδήποτε. Τώρα πήρα τη σχολή σαν παράδειγμα. Καλό είναι καμιά φορά να τα παρατάμε και να ξεκινάμε κάτι καλύτερο, παρά να μείνουμε πίσω στην επιλογή που είχαμε κάνει κάποτε και πλέον δεν μας γεμίζει. Αυτά, σας κλείνω από τη ζεστή αλμοπία. Bye.